Καταρχήν να ζητήσω την κατανόησή σας, αγαπητοί κοινοβουλευτικοί φίλοι πάνω απ' όλα, αλλά και αγαπητοί της οργανωτικής προσπάθειας, φίλε Χρήστο, διότι είναι αλήθεια, όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος, ο αγαπητός μας σε όλους, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, τρέχουμε. Και σήμερα ήταν η δεύτερη μέρα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και που αύριο ολοκληρώνεται αυτή η συνάντηση της αυτοδιοίκησης που έχω την τιμή προφανώς και να οργανώνω και να προεδρεύω, αλλά δεν θα ήταν δυνατόν να μην βρεθώ εδώ στο σπίτι της Δημοκρατίας του Δήμου μας με τόσους εξαιρετικούς ομιλητές και προφανώς άξιους να είναι στο αυριανό κοινοβούλιο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και των Κοινωνικών και των Κοινωνικών Μητσοτάκη. Και επειδή ακριβώς εδώ υπάρχει, το είπε και ο Κωστής, ως παλιός ο Νεδίτης πρόεδρος, υπάρχει και ο νεότερος της γενεάς και του Γιώργου του Κουμουτσάκου, τον οποίο σέβομαι και τιμώ τον Γιώργο του Κουμουτσάκου για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, νομίζω τα γνωρίζει όσο κανείς άλλος, τουλάχιστον στο πλαίσιο των δικών μου γνώσεων. Θα έλεγα όμως υπάρχει και ο νεότερος της παρέας, όπου έχει θητεύσει με αξιοσύνη, είχε ενώσει και προφανώς συνεχίζει να ενώνει τη νέα γενιά της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύω απόλυτα και αυριανός συνάδελφος και του Κωστή και του Γιώργου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί θέλουμε και το νέο αίμα κοντά στο να μπορέσει να δημιουργηθεί η νέα τάση των πραγμάτων. Όπως θα έλεγα, αγαπητέ Χρήστο, αγαπητέ Πρόεδρε, που οφείλω να πω ότι σε σεβόμαστε μέσα από τις αρχές και τις αξίες, αλλά και από τις δύσκολες περιόδους, κύριε Κοτσαράκο, που έχουν περάσει και που ήταν εδώ θεματοφύλακας του κόμματός μας, το είπε ο Κωστής, τώρα μιλάμε σε γεμάτες αίθουσες. Και οφείλω να το πω, διότι μάλλον περισσότερο πλέον από τους ανθρώπους εδώ του Κοινοβουλίου, αγαπητέ κύριε Κοταδάκη, μαζί τρέχουμε πολλές φορές, και αυτό που βλέπω, όπως χθες είμαστε στο Δήμο του Ηλίου, όπου η μεγάλη προσέλευση την οποία είδαμε και εγώ και ο Στέλιος, αλλά και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδότησε δύο πράγματα. Ότι ό,τι και να γίνει, η Νέα Δημοκρατία θα είναι κυβέρνηση και πρωθυπουργός στον Κυριάκος ο Μητσοτάκη. Αυτό είναι σίγουρο και πρέπει όλοι να το στηρίξουμε, να το βοηθήσουμε για τη μέγιστη πλειοψηφία. Και όσο με αφορά, θα έλεγα ότι αναλαμβάνω την απόλυτη ευθύνη να οδηγήσω για πρώτη φορά τις αρχές και τις αξίες μας, το κόμμα μας και προφανώς τους πολίτες που πιστεύουν στο αύριο και στο μέλλον των παιδιών μας, όλοι μαζί να βρεθούμε 1η-9η του 2019 στην περιφέρεια της Αττικής, στην Μητροπολιτική Περιφέρεια της Ελλάδος, όπου όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον πλούτο και την ανάπτυξη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω τους συναδέλφους μου αυτοδιοικητικούς, αλλά και εκείνους όπου πριν λίγες μέρες δώσαμε εδώ μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 13 χρόνια, στα οποία μπορέσαμε να ανατάξουμε αυτή την πόλη τη χρεωμένη, την κατακόκκινη οικονομικά και την απαξιωμένη το 2006, χάρηκα ιδιαίτερα, γιατί είμαι πλέον πεπισμένος ότι αυτή η προσπάθεια που είναι προσπάθεια για το μέλλον και το οποίο έχουμε φέρει για το μέλλον την πόλη μας θα συνεχιστεί με άξιους αυτοδιοικητικούς όπως είναι ο Θόδωρος Παπαζόπουλου, και εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθειά του πραγματικά και αξίζει τον κόπο της συμμετοχής όλων για να δώσει τα βήματα γραφής. Και εύχομαι όλοι να συνταχθούν και όλοι να βοηθήσουν, γιατί αγαπητέ Πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου Γιάννη Κολαράκο, ξέρεις ότι είμαστε φίλοι.
Ξέρεις ότι σε τιμώ και με έχεις τιμήσει με τη φιλία σου και την κοινή μας προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε χρόνο να βρούμε την περπατησιά μας. Εγώ είπα, το Μαρούσι δεν μπορεί να παραδοθεί σε εκείνους που το φέραν στην κατάρτια του 2006. Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, να μπορέσουμε να πάμε στο μέλλον. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι προφανώς και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019 θα είμαι στον απόλυτο βαθμό, εγώ και οι συνεργάτες μου, που αποτελούν και συνεργάτες ήδη της νέας προσπάθειας, στο τιμόνι του Δήμου μας και προφανώς δίνω την υπόσχεση σε όλους σας, επ' αφορμής και αυτής της συνάντησης, ότι το Μαρούσι όχι μόνο δεν θα χάσει, αλλά με την αδικία που έχει επέλθει από την περιφέρεια της Αττικής, θα υπάρξει πλήρη αποκατάσταση των αδικιών και το Μαρούσι θα προχωρήσει ακόμα πιο δυνατά με την περιφέρεια της Αττικής να μην αδικεί πλέον την πόλη μας. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι με τη στήριξη όλων σας, με την προσπάθεια όλων σας, με την οργανωτική δομή και τη βάση του κόμματός μας, αλλά και την άξια, επιτρέψτε μου να πω, προσπάθεια των κοινοβουλευτικών, τον Κωστή το συναντώ μέρα παραμέρα σε διάφορα σημεία. Οφείλω να πω ότι το 80% των ομιλιών του είναι εντελώς διαφορετικές και αυτό δείχνει και έναν πλουραλισμό και έναν πλούτο της άποψης την οποία μπορεί να έχει για την πολιτική. Όπως επίσης και τον Γιώργο τον Κουμουτσάκο, τον οποίον οφείλω και σέβομαι ως έναν άνθρωπο που πάλεψε για την περιφέρεια και τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Κάποιοι προδώσαν, πιστεύω ότι σήμερα οι προδότες δεν υπάρχουν και όλοι μαζί δεν θα δημιουργήσουμε φιάλτες. Απεναντίας, θα δημιουργήσουμε την ανάπτυξη, την πρόοδο, τη διαδικασία που η τοπική αυτοδιοίκηση και το κόμμα μας έχει ανάγκη και με έναν πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Περιφέρεια η οποία έχει μπει στην κανονικότητα και το Δήμο μας να συνεχίζει μπροστά, είμαι στον απόλυτο βαθμό αισιόδοξο για το μέλλον. Να είστε καλά, καλές νύχτες, συγκρονόμαστε τις καλές μας προχωρήσεις.